ένα πρώτο βίντεο για το οποίο το οποίο μάλλον θα μπορούσε να είναι από ένα τέταρτο μέχρι... Καλησπέρα, Μάκης Δεστούνης εδώ σε ένα ακόμα βίντεο. Για και χαρά αγαπητές συνομιλητές, Τζίμις Γίγας εδώ σε ένα τζέμπιο του τζέμπιου. Αυτό είναι λοιπόν, ένας χρόνος. Ένας χρόνος joystick.gr. One year. Μισό λεπτό. Ένας χρόνος joystick.gr, αλλά... Εντάξει, εμείς θα πάρουμε, κατάλαβα. Facebook. Όχι, 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 YouTube. Και YouTube. Η ημερομηνία εγγραφής μας. Α, η ημερομηνία εγγραφής. Στο YouTube, γιατί εγώ αναγκαστικά έκλεισα το, ανοίξα το λογαριασμό. Εγώ είμαι ο τέτοιος. Είναι 20 Μαρτίου, θα πάρουμε αυτή την ημερομηνία ιδρύσεως. Ναι, γιατί δεν είχαμε ανεβάσει βίντεο. Ε, όχι, εντάξει. Την ημερομηνία που το έφτιαξε εσύ το... το κανάλι που το άνοιξε εν ολίγης. Βίντεο ανεβήκανε μετά από 3 χρόνια. Τρία χρόνια. Τρεις μήνες θα ήταν από. Βασικά νομίζω ότι είσαι counting cube. Ναι, πες. Όχι, άκουσε με. Μετά από 3 μήνες θα λάβω. Έλα, για εντάξει τώρα. Το YouTube θα κάνει ειδοποίηση από joystick GR όταν άνοιξε. Το πρώτο κανάλι. Είμαι εδώ. Ρε μου κορυδεύετε ρε, άκουσε με τι σα λέω. Μετά από 3 μήνες θα ανέβηκε σωστό βίντεο. Ή δύο μήνες. Μετά από 2 μήνες. Ανέβηκε σωστό, εντάξει. Αλλά βασικά, κοίταξε, θέλω να κάνουμε σήμερα και τι είπαμε να κάνουμε, παιδιά. Είπαμε σήμερα να κάνουμε μια ανασκόπηση. Ναι. Έτσι να πούμε λίγο και την πορεία μας και πώς άνοιξε και λίγο τα άγχη μας, τα τρεξίματά μας και όλα αυτά. Να δούμε και μερικές στιγμές που μας αρέσανε, τι δεν μας άρεσε. Να κάνουμε έτσι μια συζητησούλα ωραία. Ναι. Και για τους νέους συνδρομητές να θυμηθούν να δουν κάποια βίντεο που δεν έχουν δει. Και για τους παλιούς να θυμηθούν στιγμές. Καλά, βασικά για εμάς το κάνουμε να θυμηθούν πράγματα και να πούμε. Ναι, έτσι, επαιτειακό. Ωραίο. Επαιτειακό. Για να το μοιραστούμε με τα παιδιά. Για να το μοιραστούμε με τα παιδιά, έτσι. Σαν αλμανάκο, φανταστείτε το. Επαιτειακό αλμανάκο, δεν ξέρω αν. Κατά μία στιγμή, 2018. Λοιπόν, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Και δεν κάνεις. Και δύο, αν γουστάρεις. Όχι, μία, θα κάνω μία και στους δυο σας και ας αρχίσω όποιος θέλει. Ωραία. Και θα τελειώσω εγώ πάντα. Ναι. Λοιπόν, τι σας έχει δημιουργήσει αυτός ο πρώτος χρόνος του joystick.gr? Κούραση. Ενθουσιασμό. Ναι. Και ευτυχώς, κοίτα, κάποιες φορές θα έλεγα ότι υπάρχει και μία απογοήτευση. Γιατί, στην αρχή, γιατί κάποιες στιγμές εκεί που νομίζαμε εμείς ότι κάτι είχαμε κάνει καλά σε ένα βίντεο, ναι. Δεν πήγαινε το βίντεο έτσι όπως θέλαμε εμείς. Ναι, ναι. Και μας ψιλοστεναχωρούσε αυτό. Βέβαια, τις έπαιρνε σε βάθος χρόνου τις προβολές. Αλλά εντάξει, είχαμε κάνει και τα λαθάκια μας κι εμείς, βέβαια, άμα κάτσεις και το σκεφτείς. Σίγουρα έκαναμε λάθη, ρε φίλε. Και εσύ είναι ότι εντάξει, πάντα στην απογοήτευση, γιατί σου εσύ την τράβαγε στην απογοήτευση. Εγώ ναι. Εγώ πάντα ήμουν εκεί να σου πω, ρε φίλε, έλα, μη σκάσω, εγώ θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Όλα τσούκου τσούκου γίνονται. Ναι, εντάξει, είναι και πολλά σημάκι που δεν τα έχουμε πει, που δεν τα γνωρίζαμε. Κάτσε να σου πω και να εξηγήσω και στα παιδιά τι εννοώ όταν λέω ότι μου ερχόταν μερικές φορές απογοήτευση. Λοιπόν, καταρχήν, να έχετε υπόψη σας ότι όταν εμείς ξεκινήσαμε να ανοίξουμε κανάλι, νομίζαμε ότι θα ανεβάσουμε ένα βίντεο και θα γίνει πανικός. Πανικός, ότι είναι εύκολα να, ότι, να ναι. Σε δουν και να σε δει κόσμος. Όχι να γνωρίζει ο κόσμος, να σε δει κόσμος, να σε δει κόσμος. Ναι, αυτό. Εν ολίγης, νομίζω ότι θα ανεβάσω playthrough από Resident, λέμε τώρα έτσι, στο οποίο θα μιλάω από πίσω ένα background και λέω λόγω του ενδιαφέροντος ότι επειδή έχει παιχθεί τώρα, ξεκίνησε και έχει βγει τώρα πρόσφατα το Resident, θα το δούνε. Θα πάρουμε τουλάχιστον 150 προβολές, δεν θα πάρουμε. Ναι, καλά. Πρέπει να σας πω ότι μέσα σε ένα μήνα οι προβολές που είχαμε ήταν 10. Ναι. Εντάξει, δεν είχαμε συνομιλητές τίποτα. Εντάξει. Έτσι, στην αρχή ψάχναμε να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Να βρούμε και την ταυτότητα. Τα εργαλεία. Ναι, μπορεί. Εντάξει. Ταυτότητα σε κανάλι. Αλλά τέλο αυτά τα πούμε και με τα βίντεο. Αλλά παίζουμε εσύ σαν τι είναι για εσένα ένα χρόνο joystick.gr. Ένα χρόνο joystick.gr. Για αρχή ήταν. Μπορώ να πω λίγο δισταγμό. Πολύ, όχι λίγο. Στη φάση, ναι, στη φάση τώρα το ότι θα φας κράξιμο και. Ναι. Ψιλομουδιασμένος, ξέρω εγώ, παιδί μου. Στην αρχή δεν ήθελα καιρός να βγαίνω και στην κάμερα. Το θυμάσαι αυτό, ξέρω εγώ. Που... Γι' αυτό κάναμε και τα πρώτα τα playthrough και καλά που είχαμε κάνει με το Resident και το Outlast. Δεν ήθελα να βγαίνω στην κάμερα.
Μετά πήγε και το άγχος. Δεν είναι και το ίδιο σε όλους τους ανθρώπους. Σίγουρα. Είναι πολύ ευκολία, έτσι. Άλλοι είναι πολύ πιο άνετοι. Ναι, άλλοι παίρνει μια κάμερα. Οι άλλοι τύποι βάζουν μια κάμερα και δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει καν ότι θα πούνε, δεν θα τους γράψουν από κάτω και τέτοια. Ούτε εμένα με νοιάζει αν μου γράψουν από κάτω. Και ακόμα δεν με νοιάζει. Και αν φάω τρόλ και κράξω. Ωραία, τότε τι είναι αυτό που σε νοιάζει στους δικούς σου κύκλους, εννοείς. Γενικά και στους δικούς μου και τέτοια. Στην αρχή ήταν έτσι. Ήταν αυτό λοιπόν. Αλλά μετά το ξεπέρασα. Μετά το ξεπέρασα και μπορώ να πω ότι όλος αυτός ο χρόνος σαν joystick.gr μου έδωσε πολλές εμπειρίες και πράγματα που έκανα που με βγάλανε από κάποιες, πώς να το πω. Αδιέξοδο, επειδή άγχος, κοίταξε να δεις. Έχει. Καταρχήν, εγώ αυτό που σου έλεγα την άλλη φορά που συζητάγαμε. Σε βγάλανε το καβούκι σου. Ναι, και από το καβούκι σου. Εγώ μπορεί να πω ότι έγινα πιο κοινωνικό γενικότερα. Αισθάνομαι πιο κοινωνικό. Όχι, έγινα. Κούπα. Ο τύπος εδώ πέρα, από ό,τι μου είχε πει και ο ίδιος, ότι καταρχήν δημιουργείς. Αυτό που κάνουμε είναι να δημιουργούμε. Τώρα πλέον σε αυτά τα άτομα που έχουμε φτάσει, 600 είναι. Εμένα δεν με πειράζει τόσο να μείνουμε μια χαρά. Γιατί μπορώ και ασχολούμαι με όσους γράφουμε, μπορώ και ασχολούμαι. Αν ανέβει όλος αυτός ο αριθμός, πολύ φοβάμαι ότι θα μπουν και τοξικά άτομα μέσα και τέτοια, ξέρω εγώ. Αλλά όχι ότι δεν έχω προσδοκίες να ανέβει κι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Θα χαθεί αυτό το παραίσθητο. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με. Εντάξει, δεν το έχουμε αποδείξει. Κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε στην πραγματικότητα και δεν επηρεαζόμαστε τόσο πολύ. Να κάνουμε trendy πράγματα για να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη τάση. Να πω κι εγώ για το τι μου έχει βγάλει για τον ένα χρόνο, έτσι. Ναι. Πρώτα απ' όλα ικανοποίηση, γιατί ήταν κάτι που το κάναμε από την αρχή και έχει φτάσει μέχρι ένα σημείο το οποίο με ικανοποιεί για την ώρα και το βασικότερο είναι η χαρά της δημιουργίας που θα μου διαφταχτεί ένα βίντεο. Κρύβει πολλά πράγματα από πίσω. Κρύβει μοντάρισμα, σύλληψη ιδέας, όλα αυτά. Και το να τα ενώσεις όλα αυτά είναι κάτι μοναδικό. Και κοίταξε να δεις πόσα πράγματα δεν ξέραμε και μάθαμε στην πορεία. Ναι, αυτό είναι το βασικό. Και ξέρεις εσύ από rendering και να φτιάχνει editing στο βίντεο. Σε ξέρεις. Όχι βέβαια. Γιατί δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα άλλο, δεν τα κάνει. Τον αλήτη. Ναι, και βέβαια είχε πολύ τρέξιμο, αλλά είναι το ωραίο το τρέξιμο. Τι ωραία η κούραση. Έχει, εγώ έχω λίγο γκρίνια όμως από τη γυναίκα, εντάξει. Εντάξει, και εγώ έχω τη δικιά μου. Στην αρχή δεν είχα καθόλου να σου πει την αλήθεια, αλλά όσο προχωράει ο καιρός. Αναγκαστικά πήρες χρόνο και εσύ και εγώ πήραμε χρόνο από εκεί. Ναι. Κλέψαμε χρόνο από τη σχέση μας για να το κάνουμε. Πώς θα αρχίσουμε, πώς θέλετε να το αρχίσουμε την ανασκόπηση αυτή που θα κάνουμε. Θες να πεις εσύ, βέβαια δεν θυμάμαι άμα το έχεις ξαναπεί και πώς το έχεις ξαναπεί. Μάλλον, ναι, θα πες εσύ πώς αρχίσαμε το. Πώς άνοιξε το joystick. Ναι, ένα πρωί. Πρωί ήταν. Κάτι στις 9 η ώρα. Νομίζω ήταν πέμπτη. Ναι, κάτι στις 9 η ώρα μου λέει: όλοι ανοίγουν οι κανάλια και λένε τις απόψεις. Θα σου πω κάτι, με μερικούς μου λέει: τσαντίζομαι. Και ώρα, τι θες να κάνω εγώ, τι λέω. Μου λέει: ακριβώς τώρα έτσι γίνανε τα πράγματα. Μου λέει: θέλω να μπορούμε κι εμείς να εκφραστούμε, αλλά πιο ζώρικα, μου λέει. Να λέμε κι εμείς τη γνώμη μας και να την ακούει και κάποιος άλλος, ρε παιδί μου, κάποιος εκεί έξω που σκέφτεται τα ίδια με εμάς. Του λέει: πώς θα κάνουμε αυτό, ρε φίλε. Μου λέει: λέω να ανοίξουμε ένα καναλάκι. Ωραία, του λέω: το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι. Και όχι μόνο μου λέει ένα καναλάκι, και μια έτσι, σελίδα στο Facebook μου λέει: τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από εκεί. Εντάξει, ρε Μητσο, λέω: κάποια στιγμή να σας συναντηθούμε, να τα συζητήσουμε και να την ανοίξουμε τη σελίδα. Καλά, μου λέει. Και κλείνει το τηλέφωνο. Και μετά από 10 λεπτά, 15, 20 λεπτά, πόσο έχει περάσει, κάνα μισά ώρα, μου λέει. Ναι, ναι, ναι. Μου στέλνει το. Δηλαδή μου λέει εδώ, άνοιξε σελίδα, μου λέει. Και άνοιξε κανάλι. Στο κανάλι δεν υπάρχει βίντεο, μου λέει, όπως καταλαβαίνεις, αλλά σε σελίδα αρχίζω, μου λέει, και ανεβάζω ό,τι βρω. Τι κάνεις, ρε Μητσο, του λέω. Είσαι μέσα, μου κάνει. Του λέω. Μέσα είμαι. Με το μαχαίρι στο ρούχο. Είσαι μέσα. Βρες κι άλλον έναν. Παίρνω τηλέφωνο αυτό, είναι, του λέω. Εντάξει, τον πήρα το μεσημέρι. Εγώ δεν τρελάθηκα τόσο πολύ όσο τρελάθηκε αυτό. Αυτό, ωστόσο, μέχρι το απόγευμα, θυμάμαι, είχε κάνει 26 post. Μέχρι το απόγευμα. Παίρνω τηλέφωνο στο Σαμάτι, του λέω: είδες το joystick και αυτό που έγινα εγώ, ας πούμε, που μου άρεσε, που πάτησα like κτλ. Α, ναι, μου λέει: τι είναι αυτό. Του λέω: είναι η σελίδα του Facebook, του λέω, και άνοιξε και ένα κανάλι στο YouTube, στο οποίο θα συμμετέχεις και εσύ. Εγώ μου λέει: θα συμμετέχω. Βασικά μου το είπες, στο οποίο είσαι μέσα. Ναι, όχι, δεν το ρώτησα, είναι μέσα, στο οποίο είσαι μέσα. Μα εγώ δεν υπάρχει, δεν του λέω. Αύριο θα έρθει εδώ πέρα να σκεφτούμε τι θα κάνουμε.
Τέλος πάντων, δεν ανεβάσαμε με τη μία βίντεο. Το παλέψαμε πολύ με, με το Facebook πρώτα. Κάτσε, σε κρατάω εδώ για να πω για κάτι. Να αποκαλύψω και πώς βγήκε και το όνομα Joystick.gr. Ναι. Βασικά Joystick.gr προσθέθηκε για λόγους που δεν υπήρχε διαθέσιμο. Ναι. Το Joystick. Λοιπόν, το Joystick θυμάμαι ήταν πριν 4-5 χρόνια ένα διαγωνισμό στο Public το οποίο ήθελε να δώσει όνομα σε περιοδικό. Ναι, ναι. Και πήρα μέρος στο διαγωνισμό και έθελα να σκεφτώ τι όνομα να δω, να πάρει ένα ωραίο όνομα για το περιοδικό και μου ήρθε το Joystick. Το διαγωνισμό δεν κέρδισε ποτέ, αλλά μου είχε μείνει το όνομα. Ναι. Και το πρώτο όνομα, γιατί ήταν είναι τόσο όσο σας είπε το Microsoft αυτό, δηλαδή μπαμ μπαμ, το πρώτο μου ήταν το Joystick. Ναι, α, και αυτό μου το είπες. Μου λες Joystick, πώς φαίνεται το όνομα. Ναι, πώς φαίνεται. Στο μήνυμα μου είπες και Joystick, πώς φαίνεται το όνομα. Το σκέφτομαι και εγώ, λέω μια χαρά. Σωστό όνομα, θα κολλήσουμε τώρα. Μια χαρά. Τι να βάζαμε, ρε φίλε, πες μου τι να βάζαμε. Gaming dogs και τέτοια σκηνικά, ξέρω εγώ τι να βάζαμε. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι. Θέλαμε κάτι πολύ απλό το οποίο να μας παραπέμπει κατευθείαν σε gaming. Ναι, ναι, ναι. Κατάσταση. Δηλαδή νομίζω και τέριαξε τελικά. Και το Joystick, ναι, έδεσε ωραία. Ήταν πενιάλ. Πενιάλ. Και έψαχνα στην αρχή τα logo, μετά τα γαμπαλινά χειριστήρια. Με το logo είχε γίνει ολόκληρο καβαλές. Να έχει οργιάσει ο τύπος και έχει φτιάξει κάτι εικόνες που δεν βλέπω τα παιδιά. Όχι, γιατί θυμάσαι, πριν πει αυτό την κατάληξη, θυμάσαι που έρθει και ένα άλλο παλικάρι και συζητάγαμε για το logo και ήθελε και. Χρυσοκάλια! Τριστιάστατο, τέτοια. Μας τα πρότεινε και αυτός όμως. Ναι, και μεταξύ. Μας κάνει ο τύπος, μείνετε ήσυχοι. Εγώ είμαι εδώ. Δεν το ξαναδέμε ποτέ. Τέλος πάντων, ναι. Και αφού έχεις βρει εσύ και έχεις βάλει εικόνες, ρέτρο, το ένα, το άλλο, κάτι προσπαθούσες να δέσεις μεταξύ του. Μπορούσα να βάλω τον Joystick της Amiga. Ναι. Προσπαθούσε να κάνει πολλά. Και τέλος πάντων έπρεπε να πάω από το σπίτι του εγώ να τα πούμε κιόλας και να συζητήσουμε πώς θα γίνει, πώς θα συνεχιστεί η πορεία του καναλιού, ρε παιδί μου, και της σελίδας. Και με το πάω στο σπίτι μου λέει, έχω βρει, μου λέει, ένα σήμα, έλα εδώ να σου δείξω. Και κάθομαι και βλέπω ένα πράγμα πάλι, του λέω, αυτό το πράγμα δεν είναι, του λέω, δεν μου αρέσουν αυτά εμένα, ή θα βρούμε κάτι απλό. Μου λέει, τι να κάνω, του λέω, έλα εδώ, του λέω. Βάλει μια γραμματοσυρά εδώ. Θυμάσαι πως το κάναμε. Ένα G και ένα S μεγάλο, του λέω, βάλε. Μου λέει, τι θα κάνω, του λέω, βάλε, ρε παιδί μου, ένα G και ένα S, του λέω, δίπλα. Τα βάζει, το λέω, γράψε και ένα μικρά γράμματα, Joystick από κάτω του κάνω. Τι να μην το έξει, είχες βάλει και θαυμαστικό. Το θαυμαστικό τι είχες πάρει πάνω. Είχε κολλήσει και μας έγραφε. Και μην ξεχνάτε το θαυμαστικό. Το θαυμαστικό θα το βάζετε λέει παντού. Όχι, του λέω, δεν θα ξαναβάλω θαυμαστικό, ρε φίλοι. Και τελικά έγινε στην αρχή αυτό, όσοι γυρίσετε σε πιο παλιά μας βίντεο θα δείτε το παλιό το σήμα που ξεκινάει στην αρχή. Ναι. Αυτό ήταν δική μου σκέψη για να γίνει, ήθελα να γίνει απλό. Και έγινε τόσο απλό με τα χρώματα άσπρο πράσινο που διαλέξαμε. Ναι. Που διαλέξαμε. Νομίζω ήταν το κατάλληλο και ότι πιο εύκολο μπορούσαμε να κάνουμε. Πράσινο να το γουστάραμε και οι δύο. Ναι. Μεταξύ σας δεν το ρωτήσαμε καν. Ναι. Αλλά το γούσταρα τόσο άλλο. Το Παρισί το σκέφτηκα εγώ. Ναι. Ήθελα πράσινο και Παρισί. Του λέω έντονο το θέλω. Ήταν και βγήκε ωραίο και νομίζω ήταν ωραίο. Και μετά βρήκαμε και το Τζέρι. Ναι. Το μου βοήθησε πάρα πολύ. Μου βοήθησε. Επόμενο το σένιαρε και το έκανε λίγο πιο. Όχι επαγγελματικό, να το πω πιο. Αλητεία είναι. Πιο αισθητικό. Πιο ωραίο. Το βλέπει ο άλλος πιο ωραίο. Ναι, είναι και το σημαντικό το οποίο το. Και εμένα μας άρεσε και το κρατήσαμε. Είμαι το intro. Να ψάχνω εγώ εδώ που κάποιο άλλο δεν μπορεί να μην έχουμε ένα intro στο story. Εντάξει, σαν εισαγωγή που είχες φτιάξει αυτό μόνο σου, ωραίο ήταν. Ναι, είχα φτιάξει και το παλιό. Μετά που έπαιζε με το 8-bit τη μουσική. Την οποία βρήκα εγώ. Δηλαδή, ο ένα συμπλήρωνε τον άλλον. Μόνο σταμάτησε εδώ πέρα να πούμε. Εγώ του είπα, θα του έφτιαχνα μουσική. Έτσι μου έρχεται τώρα να σου δώσω μια οφειλή. Τελικά δεν έφτιαξα τίποτα. Να σου χαλάσω τη χωρίστρα. Έφτιαξα μουσική μόνο για μένα. Και στο τέλο πάλι ο Τζέρι βοήθησε και κάναμε και το δεύτερο, το πιο normal intro έτσι. Ναι, ναι. Το οποίο νομίζω και αυτό είναι. Εξαιρετικό αυτό που θέλουν να κάνουν. Αυτό που βλέπετε τώρα, ας πούμε. Ναι. Ναι. Απλά εγώ ήθελα σε αυτό, αντί να κάνει αυτό τον ήχο, να κάνει αυτό που βάζει στους Transformers είναι τον ήχο. Αλλά πού να στο εξηγήσω εγώ αυτό και πού να το πεις εσύ αυτό. Μια χαρά είναι. Τα νιάξ, πάω πάσο. Λοιπόν, και εκτός από αυτό, θέλω να μου πείτε πώς ήταν, γιατί εγώ δεν το έζησα. Ναι. Τα πρώτα σας βίντεο, τα Joythrough. Ναι. Τα λέγαμε. Κοίταξε να δεις, καταρχήν με το σταμάτη. Με το Outlast και με το Resident. Άκουσε, με άκουσε. Πώς αρχίσατε, δεν είχε κάμερα. Θυμάμαι που σε έπαιρνα εγώ, μου έλεγε ο Μάκης, ρε Τζίμι, μου λέει, δεν έχει ανταπόκριση. Λέω, Μάκη, πρέπει να βάλετε κάμερα. Τι γίνεται να μην έχετε κάμερα. Ναι, άμα δεν ήταν αυτός, γάμισε τα. Εντάξει τώρα, το θέμα είναι ότι πολύ δύσκολα ξεκινήσαμε. Γιατί καθίσαμε κάτω, ήξερα ότι τα βίντεο τα πιο πολλά θα τα κάνω εγώ με το σταμάτη.
Και... γιατί μένουμε και δίπλα. Ναι, 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 γιατί μένουμε και δίπλα. Στην αρχή να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ψήσω αυτόν εδώ πέρα. Όχι απλά να εμφανιστεί στην κάμερα. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς, αλλά μου έβγαινε. Δεν είχα θέμα, ρε παιδί μου, να βγάλω μπροστά τη μούρη μου, να δείξω ποιος είμαι, να δείξω την ταυτότητά μου και από κάτω να μου γράφουν άσχετο ότι γουστάρουν. Δεν είχα θέμα σε αυτό το πράγμα. Ο Σταμάτης όμως είχε θέμα όχι απλά να δείξει τη φάτσα του, αλλά και να μιλήσει κιόλας. Δηλαδή δεν του βγαίνει καλά. Ναι, δεν μου βγαίνει. Δεν μου βγαίνει και στην ούτε ομιλία. Ούτε για εσά να μάσαγα. Ναι. Στην ομιλία πιο πολύ. Μάσαγα. Δεν είχα δηλαδή. Την απο... ενώ στη ζωή μου. Έτσι. Είμαι ναι, στην ατάκα. Έτσι. Ναι, είναι ολικό. Τα πάντα είναι διαφορετικά. Ναι, αλλά προς την κάμερα δεν μπορούσα. Ούτε και σαν ήχο. Έτσι. Ναι. Και μιλάμε, έχω παίξει και μουσική και τέτοια. Έχω κάνει lives και τέτοια. Εκεί δεν το μπορούσα. Δεν το είχα. Αλλά εντάξει. Ουσιαστικά. Από το πολύ το πρίξιμο, θα βγει, ναι, θα βγει, ναι, θα βγει. Ναι, ναι, ναι. Όχι ότι όχι, ότι με ζαλίσατε. Ήταν ένα φιλικό πρόξιμο. Ναι, όχι ότι με ζαλίσατε. Απλά έρχομαι ένα πρόγραμμα και του λέω του Μάκη. Μάκη, και μετά πήρε αέρα. Περίμενε, κάτσε να τελειώσω. Δεν πήρα πιο σοβαρά. Πρόσεξε, καταρχήν, εγώ για να σε ψήσω, καταρχήν, για να μιλήσει έστω, για να κάνουμε. Σου λέω, κάνουμε αυτά εδώ τα playthrough. Να βγούμε το καβούκι, να κάνουμε ένα ζέσταμα που λέμε. Εντάξει, ήταν επίπονα πολύ τα playthrough, φίλε. Θυμάσαι. Καταρχήν, πόσες φορές είχαμε κάνει fail. Πολλά fail. Έτσι. Γιατί και αυτά δεν ξέρω. Ναι. Υπήρχαν και άλλα σκηνικά που εγώ δεν μπορούσα ή ότι ήμασταν στη δουλειά και οι δύο το πρωί που έπρεπε αναγκαστικά να γίνουν το απόγευμα. Ήμασταν άλλες φορές κουρασμένοι. Ναι. Και όταν γινόταν fail, ξαναγυρνάγαμε πάλι το βίντεο από την αρχή. Και ήταν κουραστικό, ρε φίλε. Ναι. Ήταν πολύ κουραστικό. Ειδικά στο Outlast που δεν μας άρεσε. Και δεν σας άρεσε. Γιατί, δεν ναι, αυτό είναι να μα κάνεις και παιχνίδι που δεν σας αρέσει. Δυστυχώς δεν μας άρεσε. Ξέρετε πώς παίζαμε. Έτσι. Έτσι μα. Οπότε θα μην σας έχω να σας αυτό το πράγμα, φίλε. Ναι. Δεν μπορούσαμε να ναι, ναι, ναι. Ναι, και ξέρεις και τα playthrough έχουν το κακό ότι διαλύνουν πολλά parts. Ναι. Και φανταστικά, δηλαδή κάποια στιγμή στην αρχή δεν είχαμε κάθε μέρα βίντεο για να τελειώνει. Δηλαδή. Κοίτα, τα playthrough είναι ωραίο να γίνονται σε live. Δηλαδή να έχεις ένα παιχνίδι το οποίο αυτό θα ναι, κάνεις live και από κάτω θα έχεις τα σχόλια να σε βοηθάνε και οι άλλοι άμα κολλάς. Να κάνεις, πώς το λένε, αλληλεπίδραση ναι, μεταξύ ναι, εσένα και των ανθρώπων είναι που σου παρακολουθούν. Είναι διαφορετικό αυτό το playthrough. Και είναι και χαβαλετζίδικο. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό το playthrough από αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, κάνετε τα πρώτα δύο, Outlast και Resident. Ναι. Και μετά. Και πρόσεξε τώρα τι έγινε, πρόσεξε τι έγινε, θα σου θυμίσω, ακριβώς. Λοιπόν, με το Outlast, με το Resident δεν το έκανα με την πρώτη μου δόση. Γιατί μου λες, αφού τελειώσει το Resident, μπορείς να βάλεις την κάμερα να δοκιμάσεις. Και άμα δεν σ' αρέσει, δεν έβαλες. Ναι. Να πεις κάποια πράγματα για το Resident, αυτό, τίποτα ναι, άλλο. Ναι, ναι, ναι. Όχι, θα σου θυμίσω κάτι άλλο που δεν το θυμάσαι. Ναι, παίζουν. Και του έχω κράξει εγώ που έχω κράξει το Mike Man, γιατί με το Mike μιλάω. Έχω κράξει για την κάμερα και αυτό ότι πρέπει να εμφανιστούν για να δουν ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε κλπ. Το θεωρούσα απαραίτητο. Και τώρα θα μου πείτε και εσείς καλά, εσείς τι έκανε. Και αρχίζω εγώ και γυρίζω το review που έκανα με το Zelda. Ναι. Και, ναι, ναι, ναι. Και δείχνω το πρώτο κομματάκι αυτό που πέφτω. Που ξαπλάρω. Ναι. Και μετά έβαλα τη φωνή μου κλπ. Αλλά είναι εκεί που μου λέει ο Μάκης, Μίτσο, με ξεκλείδωσε. Ναι. Το είπες, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ναι. Μίτσο, με ξεκλείδωσε. Κατάλαβα τι ήθελες. Ναι. Όχι από αυτό το βίντεο ναι, ότι θα έκανα αυτό που. Εγώ ήθελα να κάνω ρε παιδί μου να φιλικά. Δηλαδή ναι, το ναι, βίντεο που θα κάνω δεν ήθελα να είναι να διαβάζω ένα κείμενο ναι, και να μην με δείχνει και να δείχνει εικόνες. Και στην αρχή απλά να λέω αυτό ρε παιδιά και θα σας δείξω τώρα το review για το παιχνίδι. Ήθελα να μιλήσω όπως θα μίλαγα σε σένα για αυτό το παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή θα μου λέγες Μάκη τι έγινε αυτό. Δηλαδή θέλω να απευθύνομαι στον κόσμο που μας παρακολουθεί σαν να απευθύνομαι στο φίλο μου. Έτσι. Και τι γίνεται. Και τι γίνεται. Ανεβάζει ο Μάκης βίντεο το Outlast 2. Και μου λέει, για δες το φίλε, πατάω play και βλέπω ένα Μάικι να μιλάει για Βιετνάμ, να μιλάει για Dark Souls και να βγαίνει μενόμενος. Παιχνίδι trial and error, δηλαδή χάσε για να βρεις τι θα γίνει στη συνέχεια. Αν ήθελα τέτοιο παιχνίδι, ειλικρινά έπαιζα ένα Dark Souls και έσπαγα τα αρχίδια μου με αξιοπρέπεια. Έχουν πιάσει το μεταξύ, έχουν βάλει όπου θέλεις ένα αναποκεφαλισμένο και ένα κρεμασμένο ανάποδα. Τίποτα εξαντεριασμένο δεξιά και αριστερά. Εσύ αισθάνεσαι τώρα ότι έχεις μπει σε πεδίο μάχης Βιετνάμ παρά σε σκοτεινό χωριό. Λέει καλό! Καλό ρε φίλε ήταν, ε! Μ' άρεσε δηλαδή, δεν το είπα. Μ' άρεσε πολύ. Ναι. Του βγήκε αυθόρμητα. Εν τω μεταξύ, ναι, εγώ έπαθα πλάκα με ποιο πράγμα. Έπαθα πλάκα με το Μάκη που το βγάλε με το κοπανιά. Ναι, δεν έκανα. Το βγάλε μπαμ! Και λέω εντάξει, οκ. Okay. Αυτό δεν μπορεί, εγώ δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν μπορεί, δηλαδή και αυτά και τα άλλα βίντεο που έχω κάνει δεν βγαίνει. Δεν μπορεί να το κάνω έτσι. Με τον τρόπο που κάνουμε.
Ναι, και νομίζω ότι είχα γράψει και κάπου σε ένα χαρτί και τα λοιπά. Που δεν είναι, αυτό δεν ισχύει ποτέ. Συνήθως σε χαρτί γράφω πράγματα, ας πούμε, τάδε ημερομηνία. Αυτή η εταιρεία είναι. Αυτά τα πράγματα γράφω. Αν δείτε δηλαδή καμιά φορά που κοιτάω κάτω σε χαρτί, αν έχω ξεχάσει την εταιρεία που έχει δημιουργήσει το παιχνίδι, τότε θα γίνει. Ναι, δεν είναι κάποιο κείμενο. Δεν είναι γράφω απλά σημειώσεις. Ναι, για να μην απλές. Γιατί πραγματικά μιλάω σαν να μιλάω στο φίλο μου, ρε παιδί μου, αλλά εσύ θα με ρωτήσεις απλά. Μα και πόσο φάγει το παιχνίδι. Αυτό, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά έτσι σιγά σιγά βγήκε αυτό το πρώτο βίντεο, άρχισε μετά, ξέρετε και δύο στα. Κάναμε ένα unboxing. Μισό λεπτό. Κάνα το Resistance. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να πω ότι το πρώτο βίντεο που ανεβάσαμε ήταν Joycast. Α, έχει κάνει και τα Joycast. Ναι, το πρώτο πρώτο. Τα οποία δεν τα κάναμε, ταλαιπωρήθηκα από να δω πώς θα τα ηχογραφήσω. Ναι. Και τα κάναμε, είναι μάρσα μου, βασικά. Κοίτα, εγώ άκουσα εχθές, προχθές, νομίζω τα έβαλα. Λόγω του ότι μου είπε ότι θα έχουμε παιδιακό βίντεο. Έβαλα και άκουσα το πρώτο Joycast που ανεβάσαμε. Και εν τω μεταξύ χρησιμοποιούσα και το τέτοιο σε αυτό το βίντεο. Το Far Cry, το Primal. Και μου κάνει σε μια δόση, εσύ, φτάνει, εντάξει, θα τα αγοράσω, με έπεισε μου. Εν τω μεταξύ έκανα αναλυτικό review, ρε φίλε. Έτσι, όπως σου τα είπα, ήταν σαν να έκανα αναλυτικό review για το τι συμβαίνει με το παιχνίδι. Αυτά τα περισσότερα ήταν πειραματισμοί που κάναμε τότε. Πιο πολύ δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρε να έχει ανταπόκριση εκείνη τη στιγμή, αλλά να τεστάρουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να κρατήσουμε. Δηλαδή, το concept του Joycast κάποια στιγμή δεν μας άρεσε αυτό όπως είναι. Το αλλάξαμε, το ξαναλλάξαμε, κάναμε reboot, μέχρι να βρούμε αυτό που μας αρέσει. Θα σου θυμίσω εγώ ένα σκηνικό. Έχει έρθει σπίτι μου και τεστάρουμε να κάνουμε Twitch. Ναι. Δεν μα βλέπει άνθρωπο. Ναι, είχε εισάξει. Είχα εισάξει πιο πολύ για να νιώσουν την εμπειρία πώ είναι το live κλπ. Πώ είναι να μην σε βλέπει άνθρωπο. Αλλά περάσαμε ωραία. Παίξαμε ένα καλό παιχνίδι και μια φόλα. Μαζί. Ναι, τα ανάφερα εδώ με το σταμάτη. Έχουμε αναφέρει σε ένα βίντεο. Τώρα δεν ξέρω αν έχει ανέβει το βίντεο ή αν θα ανέβει. Αν θα ανέβει πριν. Θα το δείτε αυτό το βίντεο, τα λέμε όλα τα πάντα για τον Bunker μέσα. Εν τω μεταξύ, στην αρχή νομίζω βάλαμε τον Bunker πρώτα. Όχι, πρώτα βάλαμε τον Bunker, το τερματίσαμε. Παίξαμε λίγο ωραίο το μιλάκι, ρε παιδί μου. Ναι, μισή ώρα έκανα να το τερματίσω νομίζω αυτό. Όχι, λίγο περισσότερο. Από το άγχος μου δεν κοίταγα πουθενά, ούτε δεν ξέρω. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, κάπω και το μάσκετ δεν μα έβλεπε κανεί. Ένα άτομο πήγε μέσα. Είχε πει ένα άνθρωπο και λέει, which game is this? Του λέω, δεν καταλάβω την άγνωση, ξέρω. Είναι το Bunker του λέω. The Bunker, my friend, the Bunker. Ναι, ρε φίλε, σου λέω, ρε φίλε, σε ποιον θα κάνουμε live, αφού είμαστε 6 άτομα. Και οι 3 είμαστε συνδρομητές εμείς σου. Και εγώ δεν με ενδιαφέρει. Εγώ απλώς θέλω να τεστάρω πιο πολύ το πώς είναι, ρε παιδί μου, αυτό. Και να μάθω κάποια πράγματα. Αυτό με ενδιαφέρει. Ναι. Και τελικά άσε που δεν σώθηκε πουθενά αυτό το βίντεο. Όχι, πουθενά. Ούτε που ξέρω πώς θα το κάνω. Μακάρι να το είχαμε, ρε παιδιά, να τα ανεβάζαμε. Να βλέπατε, χτυπάμε. Γελάτε το κεφάλι. Είδαμε ότι δεν έμενε κανένα μετά από κάνα 20 λεπτό, 25 λεπτό. Ναι. Μετά από το park, μετά από το The Park που έπαιξα. Αφού είδαμε ότι δεν έπαιρνε κανένα, αυτό σηκωνόταν να πήγαινε, έφερνε σάντουιτς από μέσα, έφερνε να πιει κρασί. Όχι, μπορεί να πιάξει. Ναι, σου λέω, έλα κάτσε εδώ, ρε. Όχι, μου λέει, αφού δεν πάει κανεί, ρε Μάκη, μου λέει σιγά. Θε να το συνεχίσουμε. Τελικά νομίζω ότι το The Bunker. Τι ήταν αυτή η φόλα, ρε. Πού βαρετό. Τι φόλα, ρε. Πού βαρετό, δεν πάει. Νομίζω το κλείσαμε στο έτσι και δεν είπαμε ότι για χαρά. Σε ποιο να πει για χαρά. Ναι, ναι, αλλά λέγαμε αν το ανεβάζαμε στο YouTube. Του λέω να λέγαμε για χαρά. Ρε, άστι για χαρά μου λέει, σαν και στο YouTube θα διαβάσουμε να το δει κανεί. Τέλος πάντων, και έτσι πήγε, έγινε αυτή η φάση και μετά άρχισατε και οι δυο σας. Ξεκινήσαμε τα συνήθως έτσι κάποιες δεκάδες. Αυτό σας ξεκλείδωσε πάρα πολύ. Ναι, μας ξεκλείδωσε και επίσης. Βρήκαμε και χημεία. Βρήκαμε χημεία και επίσης μας έκανε καλό και το διάλειμμα που κάναμε τον Αύγουστο το καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή, σπάσαμε και οι τρεις. Ναι. Είχαμε μεν την επικοινωνία, αλλά καθίσαμε και σκεφτήκαμε πολλά. Μπήκαμε και ήρθαμε λοιπόν το Σεπτέμβριο με νέες ιδέες, τις οποίες υλοποιούμε και τις βλέπετε, ας πούμε, και τώρα. Και πιστεύω ότι μας έκανε καλό. Αυτοί οι δύο είχαν ήδη ξεδιπλωθεί. Ναι. Εγώ τώρα ξεδιπλώθηκα. Και ξέρεις, σιγά σιγά είναι ότι αποκτήσαμε κάποια πράγματα για να κάνουμε λίγο τη ζωή μας πιο εύκολη όσον αφορά τη δημιουργία του βίντεο. Καλά, τη δημιουργία του βίντεο, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν. Εντάξει, γιατί έχουμε ανθρώπους που κάνουν YouTube. Σαν συνδρομητές και μας παρακολουθάνε. Δεν ξέρω πόσο δύσκολα γίνεται με εσάς όλο αυτό. Δηλαδή, εμείς είχαμε σκυλή να γαβγίζει από δίπλα, σκουπιδιάρη να περνάει από εδώ, παλιατζής. Δηλαδή, καθόμασταν να κάνουμε βίντεο και είχαμε. Συχτηρίσει. Όπου λέμε, άντε γεια. Ωραία.
Να σας πω, για πείτε μου μερικές στιγμές που θυμάστε. Μερικά βίντεο, μερικές στιγμές από βίντεο που θυμάστε έτσι. Είτε καλές είτε κακές. Κοίτα μερικές στιγμές που θυμάμαι. Όχι, λάγατε ας πούμε, ή βίντεο που δεν θέλετε να γυρίσετε, ή βίντεο τέτοια. Τέτοιες στιγμές θέλω να ακούσω. Κοίτα. Λοιπόν, θες να πεις ή να πω. Όχι. Πες ό,τι θέλεις. Εγώ, αυτή που μου έχει μείνει καρφωμένη ήταν από τα πρώτα μας βίντεο. Στο διαγωνισμό που θα κάναμε στο giveaway. Ναι. Όλη η φάση που γελάγαμε, που ουσιαστικά ήταν και το πρώτο μας βίντεο σαν τρεις. Α, ναι, μετά το τζεράκι που το Joy Vlog το βίντεο που λέγαμε. Ναι, ναι. Όλη αυτή η φάση με αυτόν εδώ τον πονηρό ναι, ναι. Να κάθεται να κοιτάει, να χαμηλώνει το βλέμμα και να γελάει. Γεια σας παιδιά! Σήμερα είμαστε μαζεμένοι όλοι παρέα εδώ πέρα. Γιατί είναι μαλάκες γελάτε! γιατί γελάει αυτός ρε μαλάκες! Αφού το πήγα καλά, δεν είπα σιγά. Κοιτάει με, κοιτάει και γελάει, ρε μαλάκα. Κοιτάω κάτω για να μην γελάσω. Δεν μπορώ εγώ να λύνω με στα γέλια. Και την πληρώνω εγώ με την ύφη. Εντάξει, τώρα. Είναι μια έτσι. Αυτή δεν είναι. Φανταστική αυτή. Δεν είναι ωραίο βλέπω αυτό και είχαμε και μια αγωνία του μεταξύ. Πάντα έχουμε αγωνία. Θυμάστε τι κλείσαμε στο Δέντρο 2, ε. Τι. Λέμε ότι είδαμε ότι άνοιξε και ο Τσερπέ στο κανάλι τότε. Α, ναι. Και ουσιαστήκαμε και τρεις. Και τώρα λέμε πολύ καλά με τον Βασίλη. Όχι, δεν είχε ανοίξει ακόμα. Ναι, το άνοιγε. Το είχε ξεκινήσει ήδη στο. Και ήταν και φάσκε. Και νιώθουμε και τη χερμηλιάκη που τον. Έχουμε μια συνομιλία και νιώθουμε λιγάκι. Έτσι, μια. Έχουμε μια οικειότητα. Με τον Μπιλ. Και με άλλα. Και με άλλα παιδιά. Άλλα. Εγώ να πω ότι δεν. Ήθελα να ανέβει αυτό το. Δηλαδή, αν μπορούσα να. Αλλά θα μείνει βέβαια και δεν θα κατέβει αυτό το βίντεο τώρα. Αφού ανέβασε, πάει τελείωσε. Αν ήταν να κατεβάσω κάποιο βίντεο, θα κατέβαζα αυτό με τα 5 παιχνίδια του Super NES. Γιατί? Όχι γιατί δεν είναι καλά τα παιχνίδια που έχω βάλει. Ναι. Γιατί δεν μου αρέσει ο τρόπο που είμαι στημένο εκεί. Γιατί κάνω σαν τον Καραγκιόζη να πούμε το χέρι όλη την ώρα. Ναι. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Αμηχανία προφανώ γιατί ήμουν και μόνο μου. Και δεν έρχονταν αυτό λογικά. Είχε δουλειά κάπω έτσι, α πούμε, φανταστείτε το. Να, έλειπα. Ήσουν στο χωριό, ναι. Διακοπές. Και κάτι έπρεπε να ανεβάσω. Αλλά εκεί μετά που ξανά έκανα βίντεο και τα πήγα καλύτερα μόνος μου ήταν το PlayStation 2, το Unbox. Ναι. Στο οποίο πάλι κάνω, συνέχεια κάνω λάθη. Δηλαδή, τι λάθη τώρα. Λάθη τα οποία δεν κοστίζουν στο βίντεο, αλλά στην εικόνα λες και είμαι κανένας άσχετος. Α πούμε, έλεγα ότι είναι η κάρτα, η memory card του PlayStation 2. Αντί να πω ότι είναι 8 MB, είπα 8 GB. Ναι. Και δεν είσαι εντάξει. Ναι, εντάξει, αυτά ήταν λίγο απειρία μου. Ωραία και. Τρέχει το κεφάλι σου. Να μην κάνει λάθο. Ναι, είχε χίλια δύο πράγματα. Να βγει και στο τέλο και τη λε και να. Μα ναι, μου έχει φύγει ο κόλλο να γυρίσω. Εντάξει. Άμα είναι και μου την πούνε, θα δει τη λογική από κάτω. Συγγνώμη, παιδιά, λάθο. Λογικό είναι κάτι τέτοιο. Εγώ δεν πρόκειται να ξεχάσω. Εκείνο το βίντεο που γύρισα για το Switch. Το οποίο δεν ακουγόταν. Και του λέω, του είχα πει και του Βασίλη, του λέω Τσερπέ, του λέω σου ετοιμάζω, γιατί βγάλει καθένα ένα βίντεο, σου ετοιμάζω απάντηση. Και μου λέει, ωραία, μιλάς με τα μάτια, τι μου λέει, πρέπει να λες καλά μου λέει. Η απάντηση που σου έγραψε κάτω από το βίντεο. Είχαμε πλάσει, Νομίζω πως, δεν ξέρω αν έδωσες απάντηση σε μένα, πάντως με τα αδελφίνια θα έχεις κάνει μια χαρά που δεν είμαστε, ήμουν έτσι και να μένει και εδώ πέρα και θα κλάσει τα γέλια. Εντάξει, δεν είχε κάνει τρομερή μαλακία και δεν είχαν βάσει τον ήχο και είχε παίχτη χοντρή μαλακία. Και το γελίο ποιο ήταν, sorry, το γελίο ποιο ήταν. Ότι αν πάτε στους υπότιτλους που έχει αυτή την αυτόματη υποτιτλισμό στο YouTube, στα βάζει από κάτω στα ισπανικά. Πήγε καλά όμως το βίντεο, ρε φίλε. Ήταν ωραίο βίντεο, το γούσταρα αυτό που έτσι πως τα είπα και αυτό που βγήκε. Ήταν καλό το βίντεο. Με τον ήχο, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, ο άνθρωπος, να πούμε, θυμάμαι ο Βασίλης που λέει: πρώτη φορά έβαλα την τηλεόραση να παίξει βίντεο του YouTube. Την έβαλα στο τέρμα και έτσι και μου είχε γελίσει τα ηχεία, να σου στέλνε εξώδικο. Φοβήθηκα. Εν τω μεταξύ, παίρνω τηλέφωνο εκείνη την ημέρα το Μάκη. Βλέπω το βίντεο, αλλά δεν το έχω ανοίξει. Λέω: θα πάω στο Μάκη πρέπει να το δούμε μαζί. Και το παίρνω τηλέφωνο. Και του λέω, φίλε, τι έχει φτιάξει ο άλλο, του λέω, τι background τρελό είναι αυτό, τι ωραία που φαίνεται, λέω, έρχομαι από εκεί να το δούμε. Και μου κάνει μάξι, ναι, έλα. Μη φάνη η λαρό σου. Εν τω μεταξύ, φίλε, τι κάνει. Κάνει την εισαγωγή, είναι χαμηλή η φωνή, τη βάζω τέρμα και αφήνει την εισαγωγή τη. Ναι, το αφήνω αυτό, όχι. Το intro. Και κάνω μία έτσι, φίλε. Τα μάτια μου πεταχτήκαν στο τέτοιο. Λέω, πάει, δεν θα είναι μαλακά. Εν τω μεταξύ, εγώ παιδιά είχα
Πέρα από την πλάκα. Εντάξει, γελάσαμε πολύ με αυτό το δίκτυο. Πολύ γελάσαμε. Γελάσαμε, πέντε πίσω να μας σκοτώσει. Ναι, αλλά είχα καταστοχωρηθεί όμως, γιατί είχα δώσει τόση προσπάθεια κλπ. Και εντάξει, το παίρθηκα πάρα πολύ. Νομίζω ήρθες κατευθείαν εκείνη την ημέρα από εδώ. Ναι, έπαιξε. Γιατί θα κάνουμε κάποια βίντεο, νομίζω πάλι. Και ήθελε να με σκοτώσει μόλις ήρθε, γιατί του τα χασούρι στο Facebook, τον είχα δουλέψει πολύ άσχημα. Ναι, παιδιά, ναι. Τέλος πάντων. Μετά, άλλες στιγμές που σκέφτομαι και σας λέω, η εμφάνιση του Μπάμπη, παιδιά. Όταν έσκασε ο Μπάμπη και τον βλέπω. Εγώ, επειδή ο Μπάμπη έλειπε, δουλεύει σε σεζόν καλοκαίρι. Μάλιστα. Δεν το είχα δει εγώ όταν είχε έρθει. Και ανοίγω το βίντεο και βλέπω ένα Μπάμπη σε να κοιτάει αλλού. Αγριεμένο. Με ένα βλέμμα Ελλάδας και να έχει κάτι να βαλεί τόσο. Επέστρεψε το παιδί. Επέστρεψε το παιδί. Εσείς μπορεί να μην τον ξέρετε, αλλά αυτός εδώ είναι ο Μπάμπης ο Δεστούνης, αδερφός μου. Φιλαράκι, ήταν 10 ώρες κλεισμένος στην κουζίνα, πώς περίμενες να έρθει εδώ πέρα. Αγρίμη ήρθε. Ναι, και τέλος πάντων πήγε και ο Μπάμπης σιγά σιγά να προσφέρει και αυτός ό,τι μπορεί. Εντάξει, ο αδερφός μου είναι ο Μπαλαντέρ, παιδί μου, ο οποίος, κοίτα, δεν έχει ιδιαίτερες νέες από video games. Όχι, βέβαια, του αρέσουν. Ναι, να σου πω κάτι, είναι χαλαρός τύπος. Είναι gamer ο Μπάμπης. Είναι gamer, έτσι. Είναι και παίζει... Αυτά που του αρέσουν τα παίζει άπιαστος είναι, δεν τον πιάνεις. Δηλαδή, φαντάσου ότι το 8, παρόλο που δεν του άρεσε ο χειρισμός, το 8, το remake που κάνανε. Ναι. Το έκανε πλατίνα, φίλε. Νομίζω μόνο αυτό και άλλοι 10 σε όλο τον κόσμο που το έχουν κάνει. Πώ είναι αυτό το παιχνίδι, πλατίνα. Ένα περιστατικό που είχα γελάσει πολύ είναι σαν και το. Πώ το λένε και τον Μπάμπη. Ναι. Είναι παίζεται το Maximum. Ναι. Θα τα βγάλει το. Αυτό το. Που παίζεται και λίγο. Ναι. Και παίζει ο Μπάμπη και σε μια στιγμή είναι ένα λαγό και του έχει κρατηθεί στο μπατζάκι του. Και του λέει και σου. Μα εσύ το παίζει, εσύ ο Μπάμπης το παίζει και λέει. Ο Μπάμπης, ο Μπάμπης το παίζει. Λέει, μου έχει κρατηθεί από τα παφτά, λέει. Τι να κάνω, χοροπίδα, χοροπίδα. Και τι σίγουρα κρατάει. Τι θα κάνω στο λαγό, τελά. Κλείσμα θα του κάνω. Οχ. Σου έφαγε τα αρχίδια, μα λέει. Και πώς θα τον γιώνω. Κλείσμα μου κάνω. Γέλιο, είχα ρίξει με αυτό το τέτοιο. Ναι, γενικώς βγαίνουν λίγο με τον αδερφό μου λίγο χαβαλεδιάρικα. Εντάξει, δεν έχουμε να προσφέρουμε κάτι όσον αφορά δηλαδή, το πώς θα είσαι καλός παίκτης και τέτοια. Δεν έχει τέτοια. Βασικά, βασικά έτσι που στα κάτω είναι σαν να βλέπεις να παίζουν μπάσκετ ή Χάρλεμ. Κάπως έτσι. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Θέαμα. Βασικά παρουσιάζουμε κάποια παιχνίδια που γουστάρουμε να σας δείξουμε. Εντάξει, πιο πολύ ρετρό το κάναμε, τώρα θα τα αλλάξουμε λίγα γι' αυτό, γιατί δεν έχουμε και άλλα αξιόλογα ρετρό να σας δείξουμε. Έχουμε βασικά. Έχουμε κάποια που θα κάνουμε ένα μαζί. Κάβα, έχει. Το εμφανίζουμε εδώ και 2 μήνες. Αλλά νομίζω πως είναι προτιμότερο να κάνουμε βίντεο από παιχνίδια τα οποία δεν έχουν πολύ ακουστεί και είναι καλά. Φερεπίν, το λέει. Ναι, αυτό που κάνουμε. Το λέει, α πούμε, είδα πολλοί κόσμος δεν το γνώριζε το παιχνίδι, δεν το είχε υπόψη του. Και εγώ με τέτοια παιχνίδια γενικότερα ψάχνω περίεργα. Ναι. Οπότε θα το κοιτάξουμε να το κάνουμε προς τα εκεί. Σαν προτάσεις περισσότερο είναι αυτά τα. Άλλη φάση, μην είδε καμία άλλη φάση. Είναι πολλές οι φάσεις. Πες κάποιο, εσύ τα κάνω δύο. Φίλε, καταρχάς. Μην πείτε κάτι που δεν τα παιδιά, ξέρω εγώ. Πριν ξεκινήσουν τα βίντεο, πάντα γίνεται με τρελό νούμερο. Όλες αυτές τις φάσεις, δηλαδή. Μετά σοβαρό. Ναι. Πολύ σοβαρό μετά κι εσύ. Ειδικά στις αρχές, λες και ήμουν δημοσιογραφάδος, μου είπε γραμματούλα και να το πει έτσι. Είναι για δημοσιογράφους στο οικονομικό. Μια χαρά θα ήταν. Πολύ για τον καιρό. Για τον καιρό, ναι. Τον κακό στον καιρό, ρε. Λοιπόν, αυτά αφού δεν έχουμε κάποιο άλλο τώρα. Κοίτα, είναι και άλλα τα οποία τι έχει γίνει. Τα έχουμε ανεβάσει και σε βίντεο, ας πούμε, bloopers που λέμε. Ναι. Οπότε μπορούν να καταλάβουν πάνω κάτω το τι γίνεται πριν φτιάξεις ένα βίντεο. Άμα εγώ ξεχάσω βίντεο καλοκαιριάτικα που γυρίσαμε PlayStation Land και να γίνεται εδώ πέρα η ζέστη, το μαλλιοβράσι και να στάζουν. Μητράκι, πώς πάρουμε τη ζέστη, αγόρι μου. Να κάνετε πάλι αυτά σήμερα. Κι όμως δεν λιώνουμε. Τζέστηκ δεν λιώνουμε και γυρίζουμε βλόγ. Προσπαθούμε πως η ώρα να στήσουμε τα μυστήρια. Ναι. Μας έχει φύγει σήμερα η ούγια, μας έχει φύγει. Ποια ούγια. Υδρώνουμε, ξεϊδρώνουμε. Μαλάκα, η μπλούζα έχει κολλήσει πάνω μου, έχω και το πουλόβερ εγώ. Εν τω μεταξύ, ποια είναι η φάση, ότι κάνεις 3-4 βήματα έχεις πιάνει ταχυκαρδία να πούμε. Νομίζω ότι έχεις παίξει 4 ημίχρονα να πούμε στο Καραϊσκάκι. Κόλαση του δάτη εδώ μέσα. Τι θα γυρίσουμε, Μίτσο μου λέει τώρα. Τέλος πάντων, βγήκε το βίντεο. Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα από τη ζέστη. Να έχουμε
τον ανεμιστήρα πάνω χρόνο. Ναι, εν τω μεταξύ είχα ακούσει και σχολείο του τύπου ανεμιστήρα είναι αυτό που κογκέται, παιδιά. Ξέρεις από κάτω κάποιος είχε γράψει. Τι θα κάνω. Ανεμιστήρα είναι αυτό που κογκέται, έμεινα μου φαίνεται. Τι θες να κάνει με κάποιον πεθάνει από τη ζέστη. Πολύ ζέστη τότε. Εντάξει, αντέξαμε αυτή τη ζέστη, αφού αντέξαμε αυτό το βίντεο. Πρέπει να κάνω τη μαλακή, εγώ και το είχα βάλει να βαρέω ανεμιστήρα, α πούμε. Να, τεχνικά προβλήματα. Να βαρέω ανεμιστήρα πάνω προς το, ναι. στην κάμερα. Με το κινητό τραβάμε. Εν τω μεταξύ δεν είχαμε εργαλεία, δεν είχαμε τίποτα. Ξεκινάμε με ό,τι έχουμε και βλέπουμε στην πορεία. Και η κάμερα τώρα, ας πούμε, που μας τραβάει είναι του Μίτσου και την έχει πάρει για σκοπό δικό του. Δηλαδή, για προσωπική χρήση. Ναι, για προσωπική χρήση και έτσι την κάναμε κάμερα. Εγώ συνήθως, όχι συνήθως, πάντα τραβάμε το κινητό μου, Φερβί. Δεν υπάρχει βίντεο που να δείτε από μένα να παίζω εγώ μέσα. Εκτός από το Μίτσο, αν δείτε το Μίτσο πάνω από την κάμερά του. Αν δείτε εμένα βίντεο, είναι από το κινητό. Ναι. Δεν έχω δηλαδή. Άμα έρθετε σπίτι εδώ πέρα και δεν έχω ούτε κάμερα, ούτε τέτοια. Τώρα πήγαμε ένα φωτισμό, ο οποίος μας φωτίζει αυτή τη στιγμή. Όλα σιγά. Δεν έχουμε και πάντα την οικονομική δυνατότητα, οπότε προσπαθούμε σιγά σιγά να τα κάνουμε όλα. Και νομίζω είναι το καλύτερο γιατί έτσι μαθαίνεις πιο καλά τα πράγματα. Ναι. Αλλά παίρναμε όλα μαζί και ξέρω εγώ. Εγώ έχω όλο πατέντε, όλο σκέφτομαι ναι, πράγματα εκεί πώς θα το κάνουμε. Ο κλασικός μου Έλληνα. Μαγκάιο. Λοιπόν, πάντα, από μικρός ήλιο. Εγώ θα πω μόνο και θα κλείσω με τα βίντεο. Την καλύτερη στιγμή μου που είχα μαζί σας σε βίντεο. Πριν συγκινηθείτε, εκεί ήταν στη συνέντευξη που πήραμε με τα παιδιά του Λούσι Φέρετ, τον Άλεξ και τον Παύλο. Ναι. Την οποία την κανονίσαμε, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκανε. Πολύ καλά παιδιά και έχουμε αποκτήσει έτσι μια χημία. Πολύ καλές σχέσεις. Και μπορώ να πω ότι με το που σκάσαμε σπίτι τους, υπήρξε αυτή. Πώς να το πω. Αυτό το... Εγώ αισθάνθηκα όταν πήγαμε σπίτι τους για να κάνουμε αυτό το βίντεο, αισθάνθηκα λες και τους ξέρω χρόνια. Άνετη, άνετη. Ήταν πολύ πάρα πολύ άνετη. Έσπασε πολύ γρήγορα τα παιδιά, έσπασε πολύ γρήγορα αυτό το που λέμε. Ο Παύλος, ο Παύλος. Χωρίς και ο Παύλος του Μπρούζα Dark Souls, κατευθείαν ξέρουμε. Αν γύριζα το χρόνο πίσω και είχα αυτή τη δυνατότητα, θα ήθελα, επειδή τα παιδιά πρέπει να είναι εντάξει, καλώς που πρέπει να είναι, να πάμε σε ένα εξωτερικό μέρος και να κάνουμε το γύρισμα. Εμείς όμως δεν είμαστε τέλειως προετοιμασμένοι σε φωτισμό και ήχο και τρίποτα. Γιατί φανταστείτε αυτό το τράπεζα τελικά εγώ. Όχι. Αν θα μπορούσα θα ήθελα να ξαναγυρίσουμε, να γυρίζω το χρόνο πίσω και να ξαναγυρίσουμε στην κουβέντα πριν αρχίσει το βίντεο που κάναμε τα παιδιά στο τραπέζι και μιλάμε για μηχανισμούς, για παιχνίδια και έγινε τόσο παρελιστική. Και λέω πού γιατί να μην έχω βάλει να τραβάω την κάμερα. Παρ' όλα αυτά όμως κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τα παιδιά. Ναι. Βγήκε ένα όχι τέλειο αποτέλεσμα, ένα καλό αποτέλεσμα γιατί εντάξει και η συζήτηση με τα παιδιά. Mm-hmm. Και πέρασαμε, εγώ προσωπικά πέρασα μια από τις καλύτερες στιγμές όταν είμαστε και τρεις μαζί. Ναι. Ήταν δηλαδή μετά ήμουν καταενθουσιασμένος με το σκηνικό. Το βράδυ που γυρίσαμε σπίτι ήταν φοβερά. Mm. Και όπως το είπαμε και πριν, φοβερά παιδιά. Φοβερά παιδιά και... Από το πουθενά, αλλά τους μέσα από το πουθενά. Αξίζει και η δουλειά τους να τη δείτε, γιατί ρίχνουν κόπο. Και να δούμε και την δηλαδή και εγώ θέλω να ξαναγίνει αυτή η κουβέντα και να δούμε πλέον σε ποιο σημείο έχει φτάσει η δουλειά τους. Ποια είναι η εξέλιξη. Και πλέον, γιατί τώρα θα σκέφτονται πιο ζεστά για άλλες δουλειές, να κάνουν άλλη δουλειά, ας πούμε, και πώς θα δουλέψουν στο μέλλον. Και τώρα πειλά δεν μάθαμε. Και εξωτερικό χώρο, μα θέλετε, θα κάνουμε. Τώρα ναι, καλά. Με τα φώτα έχουμε εδώ διάφορα πράγματα. Μόνο πολλές ιστορίες. Μόνο μπούμε δεν έχουμε. Μόνο θα βάλουμε, θα βρούμε κάποιον. Θα βάλουμε τον Μπάμπη. Δεν είχαμε τον Μπάμπη τότε. Να τραβάει, να τραβήξει την κάμερα. Αυτό ήταν καλύτερη στιγμή που σκέφτηκα. Τι θέλω να πούμε. Πώς το βλέπετε το δεύτερο χρόνο? Κοίτα, ενθουσιασμός υπάρχει από μένα ιδιαίτερα. Από το Σαμάτι τώρα δεν νομίζω να μην υπάρχει ενθουσιασμός και από αυτό. Ναι. Δηλαδή, είναι τώρα, εγώ αισθάνομαι ότι τώρα ξεκινάμε. Αφού λύσαμε τα τεχνικά τα θέματα. Λύσαμε το πώς θα μιλάμε. Βρήκαμε ποιο θα είναι ο χαρακτήρας μας στα κανάλια. Γιατί, είναι αυτό που θέλω να περάσουμε. Καταρχήν, αυτό που να πω ότι που είχαμε ξεκινήσει από την αρχή είναι ότι δεν θα ασχοληθούμε με τίποτα άλλο πέρα από το game. Δηλαδή, ούτε θα δείτε κινητά από εμάς. Ούτε θα δείτε γκατζετάκια. Αυτά, αν θέλετε, ο Check Tech είναι εδώ για να σας τα παρουσιάσει και να μπείτε στο κανάλι του, του Κώστα, και να δείτε ότι γουστάρετε και από τέτοια πράγματα. Εδώ είμαστε μόνο για τα video games. Ναι, και αυτό. Και αν υπάρξει και κάποιο περιφερειακό το οποίο θα απευθύνεται σε video games, θα το δείξουμε. Μέχρι εκεί. Από εκεί πέρα, γκατζετάκια, κινητά καινούρια, κινητά budget κτλ. Αυτά σας είπα. Εντάξει, κάναμε ρε. Κάναμε την πρωτοδία στη live. Ναι. Δηλαδή σιγά σιγά βρίσκουμε και
Πλουτίζουμε λίγο το περιεχόμενο σε αυτό πάνω που θέλουμε να κάνουμε. Ναι. Εμένα με έχει ενθουσιάσει η ανταπόκριση που έχουμε από τα παιδιά. Ναι. Σήμερα δεν θα ξεχάσω το γράμμα του Κώστα, του Blade of Might. Ναι. Το Blade of Myth, το οποίο μας έστειλε εκείνο το φοβερό. Πώς το λένε, ο οδηγός στρατηγικής του Xenoblade 2, το έχεις εδώ. Ναι, εδώ είναι. Το πουλήσεις, πες το. Όχι, δεν πουλήσεις. Είναι συναισθηματικής αξίας όλα. Ναι, και το γράμμα που έχεις λεπτά. Αν αυτό αξίζει, ας πούμε, 70 ευρώ, για μένα αξίζει 500. Το αυτό τι, τελείωσε. Και εγώ από τη χαρά μου το άνοιξα κιόλα γιατί λέω. Εντάξει, μπορεί να μην έχει και γράμμα μέσα, δεν ήξερα. Πρώτη φορά τα έπαιρνα αυτά τα. Εν τω μεταξύ, δεν μου έχει πει τι έχει μέσα και μου το φέρνει εδώ και μου πει αυτό είναι. Και σου λέει, γιατί είναι σοβαρή. Ναι. Και εγώ είχα πάθει όταν είδα το δέμα, το ότι έπαθα πλάκα. Ή στη μνήμη με το Θάνο που ναι. Ήταν το αυτό ήθελα να πω και εγώ τώρα, ναι, με το Θάνο. Με το και Θάνο. Το δωράκι μα έφερε, το Sonic. Ναι, 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 δηλαδή αυτέ οι στιγμέ και τα σχόλιά σα. Όλα αυτά, δηλαδή, μόνο αυτό μου είναι αρκετό, ρε παιδί μου, για όλη, εξεπληρώνει όλη την προσπάθεια και το τρέξιμο και το άγχος και την πίεση που έχουμε κάνει αυτόν τον χρόνο. Εντάξει, πίεση δεν θα το λέγα, γιατί αν είχα πίεση θα με άγχωνε και θα τα παράταγα, ναι. Δεν είναι πίεση. Είναι, μ' αρέσει αυτό, γιατί καταρχήν με έχει βγάλει από... Μου έχει διώξει το άγχος από την δημιουργία των βίντεο κτλ. Μου έχει διώξει το άγχος, είναι ωραία σχολεία. Να πω ότι το κάνουμε καθαρά για χόμπι, γιατί πλέον μπήκαμε στο χορό και είδαμε ότι παιδιά δεν κόνομα από αυτό το πράγμα. Όχι. Δηλαδή δεν ξέρω άλλοι τι όνειρα έχετε και αυτά, δεν θέλω να σας τα κόψω. Αλλά λεφτά δεν πρόκειται να βγάλετε. Απλά αυτό θέλει να πει ο Μάξ είναι μην αρχίσετε με σκοπό να βγάλετε. Ναι, ξεκινήσετε με το χόμπι και όπου βγει. Ναι, πρώτα να εκφραστείτε, να δημιουργήσετε. Και πάνω απ' όλα να περνάτε ωραία. Και να γνωρίσετε. Αυτά τα τρία μέχρι. Να εκφραστείτε, να δημιουργήσετε και να γνωρίσετε. Ναι, αυτά τα τρία πράγματα, άμα έχετε στο μυαλό σας, μετά νομίζω τα υπόλοιπα έπονται. Και αν είστε και τυχεροί και πάει τόσο καλά το κανάλι, θα έχετε να τσιμπάτε και δωράκια. Του τύπου δηλαδή από εταιρείες να σας φέρουν κάποια πράγματα να τα διαφημίσετε. Αυτό. Και μόνο το παιχνιδάκι σου να εξασφαλίζεις να το πλήρωνες αλλιώς και να το έχεις έτσι, για μένα είναι αρκετό. Εγώ για τον δεύτερο χρόνο θα ήθελα. Σίγουρα θα συνεχίσουμε με το αφού πλέον έχουμε βρει το αριθμό μας και τη ροή μας και τη χημεία μας σαν ομάδα να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυνατά, χωρίς σταματημό και όπου τραβήξει. Κατάφερα, επιτέλους έβαλα πρόγραμμα και εγώ Τετάρτη, Κυριακή, δύο βίντεο την εβδομάδα γιατί ο Μίτσος εδώ πέρα έχει οργιάσει στην αρχή. Ήθελα να βάζουμε 5 βίντεο την εβδομάδα. Σάββατο, Κυριακή. Είναι μέχρι να τα μάτια όλα αυτά που λειτουργεί, πώς να βρει το ρυθμό. Τελικά τα αλλάξαμε, νομίζω ότι λειτουργεί. Μας γκάνιαξε στην αρχή. Είναι και πιο ωραίο. Είχα παστίγιο στην αρχή μέχρι να βγουν κάποια αποτελέσματα που ήθελα να βγουν. Τα καταφέραμε όμως μια χαρά και νομίζω πλέον είμαστε σταθερά σε αυτό που θέλουμε να περάσουμε. Εν τω μεταξύ, πιο παλιά τώρα παίρνουν προβολές και τα βλέπουν. Ναι, γιατί τόσο περισσότερο ανεβαίνει και σε γνωρίζει ο κόσμο, κοιτάει και την προηγούμενη σου δουλειά κλπ. Συστά. Για το δεύτερο για το χρόνο, έχεις κάποιο... κάποια σχέδια. Ναι, δηλαδή, όσο σκέφτεσαι. Εγώ το σκέφτομαι να κυλάει έτσι όπως πάει, αυτό το παραίτητο που δεν πρόκειται να αλλάξει. Ναι. Το που θέλουμε να βγάζουμε. Ναι. Και εύχομαι όσο το δυνατόν να βελτιωνόμαστε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και να βγάζουμε καλύτερα πράγματα για εσάς. Νομίζω ότι και η κουβέντα στα βίντεο τα τωρινά έχει περισσότερη ροή. Ναι. Μιλάμε πολύ καλύτερα. Δεν κόβει ο ένα τον άλλον όπως κάναμε πιο παλιά. Ακριβώς. Δηλαδή, προσπαθήσαμε αυτό βέβαια από την αρχή να μην υπάρχει. Είναι και δύσκολο να είστε δύο άτομα να συζητάτε και να μην μπαίνει ο ένα στην κουβέντα του αλλού. Γιατί εδώ το κάνουν στα κανάλια ρε, που δεν μπλέκονται. Ναι. Δεν καταλαβαίνει την κουβέντα του. Και δεν τα κάνουμε εμεί που δεν έχουμε και εμπειρία. Συν ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάναμε με το live. Ναι. Όσο μπορώ, αν τύχει να μην παίζω μπάλα τότε. Αυτό αν. Δηλαδή, καταφέρουμε πλέον. Πλέον το Joycast θα είναι live με την υποστήριξη δική σας να έχουμε το chat σας. Βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα που θέλουμε να βγάλουμε βγαίνει, δηλαδή δεν κολλάει η σύνδεση, δεν έχουμε προβλήματα. Οπότε όχι εβδομαδιάτικο, όποτε έχουμε κάτι να πούμε και γουστάρουμε να πούμε να μιλήσουμε, βγαίνουμε. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό. Να πούμε και για τα αγαπημένα βίντεο. Αυτό ήθελα να πω και εγώ τώρα. Αγαπημένα βίντεο που έχουμε. Ποια μας αρέσαν να πω. Γιατί εσύ μπορεί να έχεις την παρένθεση στο βίντεο, αλλά εγώ με το Σταμάτη έχουμε ευχαριστηθεί καταρχήν να πω όλα τα αφιερώματα μας αρέσουν που έχουμε κάνει. Ναι, ναι. Ωραία. Όλα τα αφιερώματα είναι το πιο αγαπημένο αφιέρωμα. Πιστεύω και εμένα και αυτόν. Εγώ δεν έχω πει ακόμα, δεν το έχω πει. Πρόσεξε τώρα. Dark Souls δεν είναι το αγαπημένο σου. Δηλαδή το αγαπημένο μας αφιέρωμα. Με τις στιγμές ή με το μόνο Dark Souls.
Όχι, με το αφιέρωμα στο Dark Souls, όχι με τις στιγμές. Γιατί με τις στιγμές, ας πούμε, σαν τριλογία, σαν τριλογία που κάναμε. Αν και εκεί ξεχάσαμε και πράγματα στις στιγμές. Στις στιγμές πάρα πολλά πράγματα. Ξεχάσαμε πολλά πράγματα. Ξεχάσαμε πολλά πράγματα, αλλά δεν μας βγήκαν και τα ξεχάσαμε λίγο άγχος. Γιατί όπως σας είπα και πριν, δεν έχουμε κάποιο χαρτί έτσι ώστε να γράφουμε κείμενο και να το βλέπουμε, ξέρω εγώ, και να είμαστε χαλαροί. Και ξεχάσαμε. Μετά μας βγήκαν. Πάντα όταν τελειώνουμε βίντεο. Όχι και αυτό, όχι και αυτό, όχι και αυτό. Τώρα, και αυτό με τους super heroes, και αυτό με τους super heroes που μας το έγραψε από κάτω και ο Θάνος. Ναι. Για το Flash, το Master το System. Το οποίο το έχεις το είχα. Ναι, και δεν το είπαμε, ας πούμε. Συμβαίνει αυτό, εντάξει. Ναι, ναι. Αλλά αυτό ήθελα. Πιστεύω... Εσύ έχεις κάποιο βίντεο που... Α, συγγνώμη. Αγαπημένο, ναι, το αγαπημένο μου βίντεο, τόσο, εντάξει, ας το ξερέσουμε τον Lucid Fed που ήταν την αγαπημένη στιγμή και των τριών. Είναι κοινό, είναι κοινό. Ναι, ναι. Όχι, ναι. Γενικά, αν ένα βίντεο είναι αυτό που μου άρεσε, είναι πάλι και το τριάρμα. Δεν ξέρω, μου βγαίνει μια. Το Χριστουγεννιάτικο θα πει. Το Χριστουγεννιάτικο. Ναι, ναι. Ωραίο, ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Ωραίο, το ευχαριστηθήκαμε. Ήταν, ήταν δηλαδή ό,τι έπρεπε και αυτό. Ναι, ήταν ωραίο και με το δεντράκι μας δίπλα μας. Και η σαγουγούλα. Ήταν ωραίο. Άγιε μου Βασίλη, κάνε φέτος να μην... Ωρε μαλάκα... Τι να μην ρε μαλάκα, δεν είπες να μην... Να μην... Να μην τι, να μην μείνεις μόνος. Να μείνεις μόνος, αυτό δεν ήθελες. Α, να μην... Έλα ρε μαλάκες τώρα να πούμε, γιατί ήρθατε τώρα. Δεν ήθελα να πω αυτό. Τι ήθελες να πεις ρε φίλε. Τι ήθελες, τι ήθελες για φέτος να Χριστούγεννα. Να μείνω μόνος δεν ήθελα. Θέλεις να προσθέσουμε κάτι. Θέλω να πω επίσης ότι αγαπημένο μου ήταν και τον Διάβολο. Και το διαβάζει και έδωσε ρέστα. Ναι, είναι και λάθο αυτό. Το τέτοιο είναι για τον Διάβλο. Το πήρε πάνω σου. Αλλά και τον Διάβλο, όντω, το πήρε και πάνω σου περισσότερο. Όχι, είναι πολύ ωραίο βίντεο, ρε. Δυνατό να θυμηθώ συγκεκριμένα βίντεο τώρα αυτή τη στιγμή πραγματικά, γιατί πρέπει να διαλέξω και δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον που να μάθει πιο πολύ από πιο άλλο. Εντάξει, εγώ δεν είμαι και αντικειμενικό, γιατί τώρα έχω μια αγάπη προ τα βίντεο μου. Ναι, καταλάβεις αυτό. Ναι, ναι. Επίσης, άλλο ένα θέλω να πω ότι παρότι ήμασταν μουδιασμένοι ακόμα τότε, μου αρέσει πάρα πολύ και με τις κονσόλες που λιώσαμε στα χέρια μας. Ναι, και αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό. Το βγάλαμε, δηλαδή το μοιραστήκαμε. Και μυραστήκαμε. Το μοιραστήκαμε σε ένα μετά. Και με, το, με τα 10 καλύτερα. Από τα πρώτα ναι, γιατί όλοι βάζανε κάποιες λίστες αντικειμενικά τώρα, αυτές που ζητάει ο κόσμος. Εμείς βάλαμε τώρα και συνήθως θα βλέπετε στις λίστες τις δικές μας περίεργα πράγματα. Δεν βάζουμε αυτά που θέλετε να δείτε ή που είναι που τα καλύτερα. Που είναι ήδη. Δεν βλέπετε το πολιτικό σορθό. Ναι. Στο παιδιά δεν είναι το Final Fantasy 7 επειδή έπρεπε να μπει. Ναι. Επειδή δεν μπορεί να μπει. Επειδή δεν αισθάνθηκαν το Final Fantasy 7 αξίζει να είναι τα καλύτερα. Αυτό μου. Βάζουμε την προσοχή. Αναγνωρίζουμε, αναγνωρίζουμε την αξία. Άσχετο αν είναι ένα καλό παιχνίδι ή πολύ καλό παιχνίδι κλπ. Απλά εμείς περάσαμε καλά με αυτά τα 10 και αυτά τα 10 θέλαμε να βάλουμε και σε άλλες λίστες που κάνουμε. Δηλαδή τα 10 θα δείτε ότι δεν είναι, είναι λίγο γεια σου, δεν έχουν ξαναμπεί σε λίστες, δεν τα έχω δει πολλές φορές εγώ. Κι όμως μπαίνουν γιατί με αυτά έχουμε περάσει καλά εμείς. Δηλαδή πώς να βάλω Final Fantasy που λέει ο Μίτσος 8 και 9 και 7 αφού δεν τα έχω παίξει. Ναι. Να το βάλω γιατί θέλετε να το δείτε εσείς ή το θέμα είναι να δείτε τι θέλω εγώ. Αυτό, και να, και να τα έχω παίξει άμα βάλω αποφασίσω με μια δεκάδα. Ναι μεν μπορεί να πέρασε καλά, ειδικά με το 8 που θα πέρασε καλά παρόλο που δεν μπήκε τότε το 8 έτσι. Είχα περάσει καλά με το Solar River. Ναι. Δεν μπορούσα να το αφήσω στην απέξω για να βάλω αυτό. Χωρίς να σημαίνει αυτό όμως ότι δεν πέρασε καλά και με το προηγούμενο. Και φτιάξαμε δεκάδα η οποία δεν έχει υποθεί ποτέ. Ναι. Δηλαδή το Solar River δεν έχει κανένα να το βάλει. Το Blood δεν έχει υποθεί κανένα να το βάλει. Ναι, ναι. Δείτε, αυτά τα παιχνίδια δηλαδή λέω καλά δεν τα έχουν παίξει. Για ποιο λόγο δεν τα βάζουν, αφού είναι παιχνιδάρες ας πούμε. Λοιπόν. Εγώ. Τώρα αφού είμαστε σε αυτό το σημείο. Ναι. Θέλω να επιβραβεύσουμε. Εντάξει, δεν είναι κάτι σπουδαίο, κίνηση που θα κάνουμε, αλλά όποιος έχει φτάσει μέχρι αυτό το σημείο και βλέπετε ακόμα το βίντεο μας, σημαίνει ότι μας γουστάρει και καλά, δεν θα το έχουμε ανακοινώσει. Καταρχήν, πριν πεις αυτό, ναι. Να πούμε να ευχαριστώ σε κάποια άτομα, παιδιά. Σε κάποια άτομα που, έχουν, που μας στηρίξανε. Περίμενε, πρέπει να θα τους πούμε αυτό μετά. Ωραία. Λοιπόν, όποιος είναι αυτός ο πρώτος που έχει φτάσει μέχρι αυτό το σημείο και μας έχει δει μέχρι σχεδόν τέλους, εγώ το κρατάω ένα πρόμο παιχνίδι του Νίο. Το οποίο έχει πει. Έχει πει δύο φορές για παιχνίδι. Έχουν κερδιθεί και δεν το έχουν ζητήσει. Ας γράψει ο πρώτος που θα γράψει κάτω στα σχόλια Νίο και ό,τι άλλο θέλει. Μπορεί να μην θέλει και τίποτα. Ας γράψει και το γράφει και στο τέλος το Νίο. Ναι, όχι. Πρώτο και μετά. Το πρώτος που θα γράψει. Ο πρώτος που θα γράψει Νίο
κερδίζει αυτό το πρόμο. Είναι το ελάχιστο αυτό που έχει φτάσει μέχρι εδώ και μας βλέπει και μας στηρίζει, σημαίνει ότι μας στηρίζει και με την προσπάθειά μας. Θα το κερδίσει και θα κοινωνήσω εγώ μαζί του κλπ. Δεν θα έχει διαφημιστεί, οπότε το μαθαίνει πρώτη φορά. Το πρώτο τώρα. Σχόλιο είναι ο Λίγης που θα γράψει σημείο. Ναι, ναι. Μόνο αυτό. Πες εσύ ποιους θέλεις να χωριστείς. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον Τζερπέ, γιατί πρώτος με τον τρόπο του μας βοήθησε και αυτός βάζοντας μας προτινόμενα. Σαν προτινόμενα. Ναι, και τα λοιπά και τα σχόλιά του που αφήνει πάντα. Δεύτερον, το Κώστα το Σαλιάκα, ξεκινάω, ο οποίος πάντα κάνει. Πάντα μας στηρίζει, ρε παιδί μου, και στο Facebook να κάνει κοινοποίηση. Έτσι. Τα παιδιά τα. Χωρίς να τα έχουμε ζητήσει, έτσι. Όχι. Χωρίς να έχουμε. Εντάξει, ότι τους πλησιάσαμε, αλλά όχι, παιδιά, σας κάναμε, κάντε μας. Εντάξει. Μιλήσαμε. Απλά αφήσαμε κάποια σχόλια που κάπως έτσι δεν έχει γίνει. Ιδιαίτερα στο Κώστα το Σαλιάκα, ας πούμε, έτσι έχει γίνει. Γιατί. Εντάξει, εγώ τον παρακολουθούσα και από παλιά. Απλά αντί να του γράψουμε το δικό μου το προφίλ κάποια πράγματα, του τα έγραφα μέσω του joystick.gr. Να ευχαριστήσω τους Greek Game Hunters, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που είχαμε επαφή μαζί τους στο κανάλι. Ναι. Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά και πολύ γέλιο. Περάσαμε και υπέροχα όσες φορές έχουμε βρεθεί, ναι, ειδικά στο Άφευσκον. Ναι. Το μπάνο του Ρετρόπολης. Επίσης. Του καναλιού του Ρετρόπολης. Και το Retrominator. Retrominator, λατρεία. Τον οποίο εγώ τον παρακολουθώ συνέχεια. Αν διορθώσει και αυτά τα προβληματάκια με την κάμερα και να κάνει πιο ζώρικα, γιατί είναι λίγο με ταχύνια και με αυτά, με δυσκολεύει λίγο. Βέβαια τον αφήνω και μιλάει. Είναι όμως έτσι το στυλ του, είναι το σήμερα. Είναι. Όχι, είναι το σήμερα, δεν θέλει. Είναι από άλλη εποχή ο τύπος. Θέλει να σταλούμε, γιατί εντάξει, αυτό είναι απλό. Είναι απλό, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Ναι. Αυτό είναι αυτό που είναι. Και φυσικά όλους εσάς που συμμετέχετε με τα σχόλιά σας και εσείς που δεν συμμετέχετε, και θα ήθελα να το κάνετε έτσι πιο πολύ για να σας ακούσουμε, τον Κώστα τον Μπλέντομπλερ που αναφέραμε και πριν, ναι, τον Θάνο, τον Παναγιώτη τον Ναού, ναι, όλους αυτούς που σχολιάζουν και μας κρατάνε παρέα και είναι το μετα βίντεο, δηλαδή αυτό που γίνεται μετά από το βίντεο ή συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο αυτό, γιατί μας δίνει πραγματικά στήριξη να συνεχίσουμε και να λέμε, ναι, τελικά κάτι ιδιαίτερο, παιδί μου. Ναι. Το γνωρίσαμε. Γνωρίζουμε κόσμο και ανθρώπους. Αυτό. Και αυτή είναι και η μεγαλύτερη και πιο ωραία εμπειρία προς το παρόν που κάνουμε, το ότι γνωρίζουμε άτομα. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το σκηνικό. Όλο αυτό, ναι, το σκηνικό. Ναι, και πάλι, όπως είπες και πριν για τους Λουσιφέρ, θα το ξαναναφέρω, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Είναι, γιατί οι Λουσιφέρ είναι πάντα μια πολύ ειδική περίπτωση για τους τρεις μας, γιατί ήταν τόσο ξαφνικό και τόσο. Ήταν κάτι πιο σοβαρό. Σοβαρό και, ναι, τελικά όμως ήταν. Και δεν ήταν και σοβαρό. Βγήκε ένα. Έτσι, υπήρχε μια χημεία και μεταξύ μας που φάνηκε και αργότερα και στην Αθήνα που ξαναγνωρίσαμε τον Παύλο και στα μηνύματα που ανταλλάξαμε. Να τους ευχαριστούμε που μας δέχτηκαν ξανά. Και γιατί, για την υποστήριξη. Γιατί να πω κι εγώ κιόλα, ότι έχω στείλει και σε άλλους για συνεντεύξεις και. Δεν έχω δεχτεί. Δεν ασχολήθηκα. Αυτό. Μα και εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχουμε και χιλιάδες άτομα, έχουμε 600 συνδρομητές. Ωραία. Γιατί δεν θέλουν ούτε σε αυτά τα 600 άτομα να δείξουν ποια είναι η δουλειά τους. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω τώρα. Δεν μπορώ να το κωδικοποιήσω. Καθένα σίγουρα στο μυαλό του. Μια άποψη και είναι δεκτή. Ναι, καλά, σίγουρα. Δεν μπορεί να ρίξει καβαλέ σε κανέναν. Μπορεί να μην έχει και διάθεση και όρεξη. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, θα μα πείτε κι εσείς. Ό,τι θέλετε από κάτω για τον πρώτο χρόνο. Ναι. Μπορείτε να μας πείτε και εσείς αγαπημένα σας βίντεο και εμεί. Πείτε μας και μήπως θέλετε κάτι να προτείνετε για το μέλλον. Θέλετε περισσότερα σκετσάκια με εμένα και τον Μίτσο. Ναι, για πείτε μας. Γιατί προτιμάτε enjoy, περισσότερα enjoy. Πείτε μας καμία ιδέα. Εντάξει, το πρώτο enjoy είναι κατά λάθος. Τα enjoy ήταν τελείως κατά λάθος. Τελείως κατά λάθος. Το πρώτο enjoy και η σειρά αυτή enjoy, δηλαδή τα σκετσάκια που κάνουμε, έχει κάτσει ο Σταμάτης ξάπλα μια κουβέρτα επάνω του. Και μου το παίζει μεθυσμένο ο τύπος, δηλαδή, και καλά ότι βλέπει η Φιάλτη και του κάνω, πες, ήταν και το προσκήνιο τότε που βγάλανε το Xbox One X και αυτοί πήγαν να το διαφημίσουν με τι τώρα, 4K το Minecraft. Και λέω, μα δεν υπάρχει νόημα σε όλο αυτό. Και εκείνη την ώρα μας βγήκε όλο αυτό με το Minecraft, που όποιος γυρίσει πίσω και το δει, ονειρεύτηκα ότι έπαιζε να λύσει 320p. Και μετά βγήκαν πολύ ωραία πράγματα και με το και με τον κύριο Μπέλμο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Γιατί το άλλο με το Rainbow Six, που πρέπει να πει στο Δημητράκι.
Ο Παράς και ο Μπάς. Και το τελευταίο που βγάλαμε τώρα με το, πώς το λένε, με το Plug and Play. Με το Plug and Play. Ναι, ήταν, αυτά είναι, ξέρεις τι, αυτά είναι στιγμές μας λίγο πιο χαλαρές που θέλουμε να σχολιάσουμε πολύ σοβαρά. Να σχολιάσουμε κάποια ζητηματάκια. Είναι ουσιαστικά είναι αυτά που κράζουμε όταν αναλάβουμε. Ναι, γιατί ξέρεις τι, στο, μέσα στο πλάκας και του αστείου καταλαβαίνω όλες καλύτερα του μέλλον. Ναι, αρκετές φορές. Θα έρθουν πάντως και άλλα ζωή. Είναι αυτά τα τσιμπανούσικα βίντεο. Ναι, ναι, ναι. Και ναι, εγώ πραγματικά δεν έχω την ευκαιρία να είμαι εδώ πέρα για να κάνω. Να μείναμε κοντά, θα είχαμε περισσότερα τέτοια. Να γυρίζαμε περισσότερα τέτοια. Τσοντούλες. Τζόι. Τσοντούλες, ωραία πράγματα αυτά. Θα αλλάξουμε το κανάλι. Τζόι στικ. Έχουμε το στικ στο Τζόι γι' αυτό. Τζόι στικ. Στικ, μπράβο. Ναι, σωστό. Powered by Brazzers από κάτω. Powered by Σιρινάκη. Λοιπόν. Να κλείσουμε. Και θα κλείνουμε. Αρκετά είπαμε, νομίζω αρκετά πολυλογήσαμε. Λοιπόν, μην ξεχνάει ο πρώτος που αφήνει σχόλιο παίρνει αυτό. Όποιος έχει κάτσει και έχει δει το βίντεο μέχρι τώρα, αφήνει σχόλιο με νέο μπροστά, έτσι. Μέχρι λίγα λεπτά πριν, δηλαδή κάποια λεπτά πριν. Όχι, το αναφέρω πιο πριν. Ναι. Ναι. Και λοιπά. Και να το πάρει, Όποιος έχει γράψει. Ναι, να το πάρει, είναι δύο φορές. Όποιος επικοινωνήσει μαζί του, ας το πάρει το παιχνίδι, να το αφήνει. Να τελειώνει. Τρίτη διακοπή που μπαίνει. Δώρο, θα σου στείλουμε εμείς. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, μέχρι τον επόμενο χρόνο. Παρουσιάσου το δημιουργό μου στο κλείσιμο, πες ποιος είσαι. Είμαι ο Μάκης Δεστούνης και είμαι καλά. Λοιπόν, Τζίμις Γίγας. Σταμάτης Μπέλμος. Και μέχρι την επόμενη ανασκόπηση του επόμενου χρόνου, stay joystick. Stay joystick. Να είστε όλοι καλά.